Πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα πυρηνικό 2015 και εύχομαι εγώ μέσα από την ψυχή μου, όποια κυβέρνηση και να είναι αυτή που θα βγει, να επιστρέψουν 180.000 νέοι που έχουν φύγει έξω. Ο κύριος Δήμαρχο. Ευχαριστώ και εγώ από τη σειρά μου να έχουμε την καλή χρονιά με υγεία, να είμαστε δημιουργικοί, να ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε για το καλό της χώρας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάδελφοι, μπαίνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Αθανασίου Αθανάσιο, Αλικάτορα Στρίφων, Αναγνωστοπούλου Μαρία, Αμπέλη Μαρία, Αφεντολίτη Γεώργιου, Γιατζήτη Παναγιώτη, Γρηγοράκη Εμμανουήλ, Ελιγιάννη Κλεοπάτρα, Δημάκη Ιωάννη, Ζαβό Αλέξανδρο, Ιακωβάκη Μαρίνα, Καριοφίλη Ιωάννη, Κασίμι Εντέι, Καστόρη Θεόδωρο, Καταγυφό Θεόφιλο, Κρυδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολυδάρης Διονύσιος, Κούπας Ευστάθιος, Κουτελάκης Γεώργιος, Κουτετέ Κατερίνη, Λαδόπουλος Παναγιώτης, Νάνου Δήμητρα, Πανταζής Δημήτριος, Πάντος Παναγιώτης, Μεραθωράκης Νικήτας, Σούντας Νικόλαος, Σουρβίνος Άγγελος, Συρίγος Πολίδωρος, Ελζόπουλος Θεόδωρος, Τσιάπης Παναγιώτης, Πριν τις διαδικασίες των ερωτήσεων, έχουμε δύο έκτακτα. Το ένα είναι για 120.000 αποδοχή για τις πολιτικές επιλογές. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, τι θέλετε. Το πρώτο έκτακτο, για την κάλυψη των λειτουργικών ελεγχών των σχολείων. Υπάρχει αντίρρηση. Προσύρθηκε η κυρία Καλαμπούλου. Ο κύριος Αφεντολίδης, ο κύριος Πάτος, ο κύριος Πανταζής, ο κύριος Καστόρης, η κυρία Ιακωβάκη. Κύριε Αφεντολίδη, σας πρέπει να ζεις με τη σειρά. Ευχαριστώ για την καλή σε όλους. Καλά θετικά αποτελέσματα την Κυριακή, που είναι μια πολύ σημαντική διαδικτυακή ανάμεξη για τη χώρα. Θα μπορούσα να πω για πολλά πράγματα σε αυτό, δεν θα το εξηγήσω τώρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που αφορά τους ανθρώπους που ενετάχθησαν στα ΚΙΣΕ, οι οποίοι ακόμα είχαν έρθει στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Τους αφήσαμε πριν τις γιορτές, τους αφήσαμε μέσα στις γιορτές ότι θα πάρουν τα λεφτά τους. Είναι 80 εδώ πέρα από τη Νέα Δήμη. Ότι θα πάρουν τα λεφτά τους, 500 ευρώ ο καθένας. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι τα λεφτά τα έχει αποδεσμεύσει η περιφέρεια και βρίσκονται σε ένα ταμείο για το οποίο τα ταμείο η περιφέρεια λέει στα παιδιά που τα διεκδικούν ότι έχει το νου σας, γιατί αυτό το ταμείο μπορεί να τα δώσει και στο Καλουζίτη και όχι να τα πάρετε εσείς. Και τώρα μιλάμε, ας πούμε, ότι έχει περάσει ένας μήνας
άνθρωποι κάνανε, παρά τις διαβεβαιώσεις δικές μας, κάνανε γιορτές χωρίς τα λεφτά αυτά, που τόσο σημαντικά είναι για κάποιον τα θέλει μόνο όπως. Εγώ το συγκρίνω αυτά που είχαμε πει και στο προηγούμενο συμβούλιο, πιστεύω ότι ισχύουν ακόμα. Μια χαρά πλάτης κάναμε στο Καρμουζίδη, ο Βαρκίδης και όλοι οι υπόλοιποι που ενεπλέκονται σε αυτό το φράσμα, απλώς δεν έχουν ονόματα και οι επιχειρήσεις τους πήραν τα λεφτά τους. Μπορεί να μην το έχουν πάρει το πακέτο, αλλά και το 1/3 δηλαδή, κάποιοι τους να έχουν πάρει σίγουρα τα έξοδα τους. Είδαμε και τη διαδικασία πώς γινόταν εδώ της επιμόρφωσης. Οι άνθρωποι παρακολουθήσαν τα σεμινάρια από τον Ιούνιο-Ιούλιο, όποτε τελειώσανε. Δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα. Πήγαν και δύο άνθρωποι, σήμερα είχαμε την πληροφορία ότι πήγαν και τρεις εργαζόμενοι στο ταμείο αυτό και τους είπαν από το ταμείο ότι θα τους δώσουν προτεραιότητα μόλις εκταμιευτούν τα χρήματα και αν είναι να πάνε στα χέρια τους. Και αν γνωρίζετε κάτι, ας πούμε τελικά για αυτή την περίπτωση. Και βέβαια το δυστύχημα το μεγάλο είναι γιατί ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθαν τρεις από τους 80 και χωρίς να έχει μεγάλους ενδιασμούς, οι άλλοι 77 είναι και οι ψηφοφόροι εδώ πέρα των παρατάξεων της συμπολίτευσης και της πρόσφατης της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω, τρεις που ήρθαν ήταν οι δικοί μας. Οι 77 μπορεί να ήταν οι δικοί σας, γιατί είμαστε εδώ πέρα στο σεμινάριο που τους λέγατε εγώ θα φτιάξουμε τα κινησέρ και θα στηρίξω τους μειοσυνδιώτες αυτά τα κινησέρ. Και διάφορα άλλα ωραία κομψά τα οποία δεν είχαν και ποτέ πραγματικότητα. Δεν είχε κανένας εσείς πήγατε την επόμενη μέρα, συγγνώμη, και σηκωθήκατε και φύγατε. Αυτά μου είπανε, ότι πήγατε μαζί τους και σηκωθήκατε και φύγατε. Συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρόσφατα περάσαμε και εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίναμε τη δαπάνη για κάποιον συμπολίτη μας, ο οποίος είχε ζητήσει από τον Δήμο, πλέον ο Δήμος είναι αρμόδιος για κάποιον που θέλει να αλλάξει το επώνυμό του. Είχε ζητήσει από τον Δήμο την αλλαγή του επωνύμου του, δεν είχε γίνει δεκτό αυτό. Πήγε στα δικαστήρια και έπεισε τις δικαστικές δαπάνες, ας πούμε, και είχαμε εγκρίνει αυτό. Και εγώ, μιλώντας και με την αρμόδια προϊσταμένη των υπηρεσιών του Δήμου, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα, ας πούμε, μια γκρίζα ζώνη, ένα θεσμικό πρόβλημα. Εγώ, μια μεριά, το θέμα της αλλαγής των ονομάτων των ανθρώπων με βάση τον νόμο που περάσει στους Δήμους και ορίζονται και συγκεκριμένα ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος για να έχει δικαίωμα να αλλάξει το όνομά του. Από την άλλη, οι υπηρεσίες του Δήμου, ορθώς από τη δική τους σκοπιά, βασίζονται σε μια εγκύκλιο που έχει βγάλει πριν από κάποια χρόνια το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία όμως έχει ανατραπεί στα δικαστήρια. Και υπάρχει διαφορετική νομολογία, η οποία τους βάζει πολύ περιοριστικούς όρους για το πότε μπορείς να αλλάξεις το όνομά σου, οι οποίοι κατασταλτικούν τον νόμο. Ουσιαστικά, έτσι, όποιος πηγαίνει, οι υπηρεσίες μας απορρίπτουν τα αιτήματα και οι άνθρωποι πηγαίνουν στα δικαστήρια και αν το διεκδικήσουν όπως το έκανε ο συγκεκριμένος, μας φέρνουν και τον λογαριασμό εδώ πέρα. Με δεδομένο ότι από τη μία μεριά υπάρχει το δικαίωμα καταρχάς του πολίτη να αλλάξει το επώνυμό του εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που λέει ο νόμος. Και από την άλλη, καταλαβαίνω εγώ έναν εύλογο δισταγμό, ας πούμε, φόβο των υπηρεσιών που λένε ότι εδώ έχω μια εγκύκλιο του Υπουργείου που μου απαγορεύει να εφαρμόσω τον νόμο και δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη να λύσω. Εγώ αναρωτιέμαι αν έγινε σκοπό να πάρετε κάποια πρωτοβουλία ώστε και αν ακόμα το Υπουργείο θα έπρεπε προφανώς, αφού έχει υπάρξει μια άλλη νομολογία, να ανακαλέσει την εγκύκλειό του να φέρει μια καινούργια που να καλύπτει τις υπηρεσίες για το πώς πρέπει να κινούνται σε αυτό το ζήτημα, αλλά και αν ακόμα το Υπουργείο δεν το κάνει, εμείς σαν Δήμος, νομίζω έχουμε τη θεσμική δυνατότητα να δώσουμε, να χαράξουμε την πολιτική μας και να δώσουμε τις οδηγίες που πρέπει στους υπαλλήλους, ώστε και να εφαρμόσουν τον νόμο και να είναι καλυμμένοι πολιτικά απέναντι σε ό,τι πιθανό ας πούμε, μπορεί να φοβούνται. Και θα σας ρωτήσω αν ας πούμε, το έχετε σκεφτεί και είναι στον προγραμματισμό σας. Ο κύριος Πανταζής. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με το κλιματικό έλεγχο πληρωμή 433 κάποιο 2013, το οποίο ο υπάλληλο του ηλεκτρικού συνεδρίου έχει αρνηθεί να πληρώσει. Αφορά δαπάνη ύψου 2.537,45
Αθηνών και είναι η πληρωμή τριών συμβασιούχων που εργάστηκαν για ένα δίμηνο στο Δήμο Νέας Μήνησης αρχής του 2014. Αναφέρομαι στους Τζοκάρ, ο Ψάφη Γιώργιο, ο γιατρό και πάμε στην Χρυσούλα, καθ' έψιλον κοινωνική λειτουργού. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, θα πάρω μια που θα γιορτάσω ένα χρόνο μετά. Και το δεύτερο ερώτημα, πότε επιτέλους θα εκλέξουμε συμπαραστάτη δημότητα της επιχείρησης. Κύριο Καστόρης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν στο ανέτοπο παιδικό που υπήρχε ένα πρόγραμμα για το σχόλιο και τα παιδιά δεν συνειδητοποιούσαν και μας είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα φτιάξει μια ξεχωριστή κουζίνα, που βρίσκεται στο θέμα. Η κυρία Ιωβάκη. Θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται σε ποιο δρόμο το κοινωνικό συσίτιο και το κοινωνικό φαρμακείο. Γιατί για το μεν κοινωνικό συσίτιο τα έχουν περάσει όλα τα τρόφιμα, αλλά για το κοινωνικό φαρμακείο πού βρίσκεται ο διαγωνισμός για τα φάρμακα, γιατί νομίζω ότι και νόημα πια μετά από τόσα χρόνια να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε από τις τρεις δράσεις τις δύο. Και είναι απαραίτητο. Όσο πάει το πράγμα δυσκολεύει και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, τα οικονομικά τους όλο και μειώνονται και η συμμετοχή ακόμη των φαρμάκων είναι ένα πρόβλημα για τους ασθενείς. Πολύ και περισσότερο για τους ανασφάλιστους που λένε ότι έχει λυθεί, αλλά δεν έχει λυθεί και δεν θα λυθεί ποτέ. Αυτή την έννοια είναι κατεπίγον αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε, και κακώς δεν έχει μπει σε προτεραιότητα η υλοποίηση του διαγωνισμού των φαρμάκων. Και από ό,τι ξέρω, επειδή η προετοιμασία είναι ήδη έτοιμη, δηλαδή είναι έτοιμη η μελέτη. Απλώς αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να αποταθούμε ή τις εταιρείες ή σε αποθήκες, να μας δώσουν τις προτάσεις τους για να μπορέσουμε. Για το κοινωνικό για το κοινωνικό συσίδιο, δηλαδή να κάνετε το αποδεσμεύσετε από τη λειτουργία του κοινωνικού σταθμού και του νοσοκομείου, ποτέ δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Και είναι ένα ζήτημα γιατί η επιλογή των προσώπων αυτών που δέχονται τα τρόφιμα έχει γίνει στο να συμμετέχουν όχι πια στο κοινωνικό κατοικολείο αλλά στο κοινωνικό συσίδιο και τότε έχουν καταγραφεί περί 10%, τα οποία αναγκάζονται και πρέπει να πάρουν το κοινωνικό συσίδιο γιατί από εκεί εκτός το ότι παίρνουν ένα έτοιμο φαγητό, αλλά είναι και ένα πλήρες γεύμα γιατί το κοινωνικό κατοικολείο δίνει όπως ξέρετε ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να καλύψει την γάμα διατροφής των μεγάλων ανθρώπων και των οικονομικά αδυνάτων, δηλαδή δεν παίρνουν καθόλου νοπά, δεν παίρνουν καθόλου κρέας, δεν παίρνουν ξύλο. Επομένως, είναι και θέματα διοποριστικά για αυτούς να τους φροντίσουμε να παίρνουν το κοινωνικό συσίδιο και να μην υπονεπαθούμε στο κοινωνικό κατοικολείο. Κύριε Κουτελάκη. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω σε δύο πεδία ερωτήσεις. Το πρώτο πεδίο αφορά τα θέματα υπηρεσιακά, διοικητικά θέματα οργανισμού και τοποθετήσεων και το δεύτερο αφορά την καθαριότητα. Ορισμένες ερωτήσεις προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και προς τον Δήμο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε ένα έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με βάση την οποία σας ακυρώνει η απόφαση δική σας, βάσει της οποίας τοποθετήσατε στο γραφείο σας τον πρώην προϊστάμενο της υπηρεσίας καθαριότητας. Και γι' αυτό επανήλθε αυτό δικαίως μετά την ακύρωση της απόφασής σας στην υπηρεσία. Η ίδια η απόφαση, η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας, πριν από τις γιορτές, σας καλεί να ορίσετε με την πρέπουσα διαδικασία αναπληρωτή προϊστάμενο. Μέχρι στιγμής δεν το έχετε πράξει και ήθελα να σας ρωτήσω πότε σκέπτεστε να εφαρμόσετε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για επανεξέταση και επανατοποθέτηση προϊσταμένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Το δεύτερο. Σας ήρθα από την Περιφέρεια Αττικής, έγραφο με το οποίο, κατόπιν προσφυγής μου, επί του οργανισμού, ο οποίος έχει στοιχεία παρατυπίας, κατά την άποψή μου μπορεί να λανθάνω, πλην όμως, η Περιφέρεια Αττικής σας ζητάει εδώ και 10 μέρες να καταθέσετε τις απόψεις σας επί του υπομνήματος το οποίο κατέθεσα για τις σκέψεις μου και τις απόψεις μου για από τον οργανισμό του Δήμου. Το ερώτημά μου είναι πότε προβλέπετε, πότε σκέφτεστε, τι χρόνο χρειάζεστε, αν θέλετε το απαντάτε, για να απαντήσει η υπηρεσία και εσείς, δια των υπηρεσιών, στο υπόμνημα για να προχωρήσει η διαδικασία της εξέτασης
της ένστασής μου για τα θέματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Το τρίτο θέμα. Αποσύρατε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τους φακέλους των υποκρίσει υπαλλήλων του Δήμου για τις θέσεις των προϊσταμένων. Αυτό το κάνατε το φθινόπωρο. Με την αιτιολογία ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος πρόκειται να προχωρήσετε σε κρίσεις με βάση την προκήρυξη την οποία δημοσιεύσατε και της οποίας υπήρξαν τα αιτήματα των υπαλλήλων και μάλιστα προσδιορίσατε ατύπως, αν κάνω λάθος σε αυτό το ατύπως διορθώστε με, ότι χρειάζεται περίπου 1-2 μήνες, έστω και 3 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο οργανισμός. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο εκείνο, με βάση του οποίου κατά παράβαση και τη απόφαση που ΠΟΕΟΤΑΡ και του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Μιχελάκη, προτίθεστε να κάνετε την κρίση προϊσταμένων. Δηλαδή, μέχρι πότε θα αναμένετε τη δημοσίευση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος δεν προβλέπεται να συμβεί πριν από το καλοκαίρι, προκειμένου να προχωρήσετε σε κρίσεις των προϊσταμένων. Αυτό ήταν αυτές οι ερωτήσεις που αφορούν το διοικητικό κομμάτι. Τώρα, στα θέματα της καθαριότητας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ή τον κύριο Γιατζίδη ή εσάς, γιατί λειτουργούν μόνο 3 λεωφορεία για κάθε γραμμή, όταν έχουμε 9 λεωφορεία, γιατί δηλαδή καταργήθηκαν τα δεύτερα δρομολόγια από τις γραμμές μετρό, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το λέω τώρα που πέρασε ένα έμπλογο χρονικό διάστημα, που αν είχαμε θέματα επισκευών θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί. Πέρασαν 3 μήνες, 4 μήνες. Το δεύτερο είναι γιατί δεν πραγματοποιούμε περί συλλογή ανακύκλωση στα Σαββάτα και τις Κυριακές και οι κάποιοι της ανακύκλωσης παραμένουν γεμάτοι, όταν μέχρι πρώτερα είχαμε τη δυνατότητα να μαζεύουμε ανακύκλωση και το Σαββάτο και την Κυριακή, όπως και το κλασικό απόδειγμα, όταν προσετέθησαν στην υπηρεσία και 30 εργαζόμενοι και 5 οδηγοί, γιατί έκλεισε το καφενείο της υπηρεσίας καθαριότητας πρώτη φορά στα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια, και κάθονται οι εργαζόμενοι στον δρόμο ή πληρώνουν 2 ευρώ το καφέ και 1,5 για να το πάρουν απ' έξω όταν τον παίρνανε με 20 λεπτά. Και επειδή είναι αρκετό το διάστημα το οποίο είναι κλειστό και δεν βλέπω να ανοίγει ορτό, γιατί έγινε αυτό, γιατί από τους καινούργιους οδηγούς που πήραμε, ενώ δεν κυκλοφορούν με τα αμάξια της, τα λεωφορεία της Δημοτικής Κοινωνίας, οι οδηγοί κάθονται εκεί και περιμένουν στην πάρτιά τους χωρίς να έχουν αντικείμενο, δηλαδή έχουμε περίσσευμα οδηγών ενώ έχουμε ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται. Γιατί το πλυντήριο, ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα που παρέλαβε ο Δήμος εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, έχει πάψει πλέον εδώ και πάρα πολύ καιρό να πλένει κάποιους και κάνει οτιδήποτε άλλο από το να μαζεύει σαφόρα και κλαδιά, αλλά σίγουρα δεν πλένει κάποιους. Αυτό για το οποίο το αγοράσαμε το τελευταίο διάστημα. Και το τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, έχει υπάρξει με βάση το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, του τμήματος του ΑΤΑΦ Νέα Σμύρνης, έχει υπάρξει απόσπασμα του γραφείου συμβάντων, έχει έρθει στο γραφείο σας και έχει διαβιβαστεί και σε αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, όπου υπάλληλος του Δήμου έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα με την δήλωση της αστυνομίας ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ήταν επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Επ' αυτού του θέματος, για το οποίο αμέσως θα έπρεπε να επιληφθείτε, ο οδηγός του Δήμου Νέας Σμύρνης, ενώ η υπηρεσίας προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας στο αστυνομικό τμήμα ότι ήταν σε κατάσταση μέθης και επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Και ρωτώ τι αναμένετε για να προβείτε στις δέουσες ανάγκες, στις δέουσες ενέργειες, για το συγκεκριμένο υπάλληλο, ο οποίος με τη συμπεριφορά του προσβάλλει τον Δήμο της Νέας Σμύρνης και την δική του υπηρεσία. Αν δεν σκεφτείτε ότι είναι οδηγός, θα μπορούσε να οδηγούσε οποιοδήποτε βαρέως τύπου όχημα, όπως είναι και η ειδικότητά του, με πιθανώς ασύμμετρα αποτελέσματα σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Γιατί η ευρεία η οποία διατάξατε μπορεί να αναζητήσει άλλα θέματα, αυτό από μόνο το έγγραφο θα έπρεπε να σας οδηγήσει, κατά την κρίση μου, και είναι ερώτηση μου γιατί δεν σας οδήγησε, στη λήψη μέτρων για το συγκεκριμένο υπάλληλο έτσι όπως προβλέπονται από τον νόμο. Άλλη ερώτηση.
Κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν, συνάδελφε, για το θέμα τη ΚΙΣΕΜ. Και αν θέλετε, για το θέμα τη ΚΙΣΕΜ, συγγνώμη, Δημάρχε, αν θέλετε μετά. Προσέξτε, κύριο Στρετό. Δεν το έκανα σε ρωτήσει. Όχι, είχαμε φτιάξει μια επιτροπή την προηγούμενη φορά. Ήταν ο κύριο Κουρτεδάκη, ο κύριο Πάντο, δεν ξέρω ποιο άλλο ήταν, ο κύριο Κυριακή. Κυριακή, σα είστε. Κάνατε μια επίσκεψη στην περιφέρεια, τι αποτέλεσμα βγάλετε. Αν είναι και ενημέρωση και σε συνέχεια. Ωραία, ενημέρωστε λοιπόν τον κύριο Αντρέτοπλη, γιατί δεν το ξέρω καθόλου. Θα δώσει το λόγο για αυτό, θα το κάνει πώ. Ενημέρωστε. Τώρα, ναι. Το πρώτο θέμα είναι να. Κύριε Κυριακή, να συμπεριλάβετε στην απάντηση, επειδή κάποια στοιχεία που έχουμε δείχνει ότι αυτή η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτή την. Να μην λέμε ονόματα. Φέρεται εκεί στην υπηρεσία να χρωστάει 350.000 ευρώ χρεωμένη κτλ. Αν έχετε κάποια τέτοια στοιχεία και έτσι, ποια είναι η κατάστασή τη. Λοιπόν, κύριε Μάχε, εγώ δεν συμμετείχα, πήγα, αλλά δεν ανέβηκα. Αλλά αυτό αφορά άλλο θέμα. Το εξηγώμενο για να μην δεν ανέβηκα μαζί με την Επιτροπή στην αρμόδια την κυρία Πλέκα, στην οποία είχα διασχιστεί την προηγούμενη, τις προηγούμενες μέρες και σας είχα ενημερώσει, διότι από ό,τι φάνηκε και το λέω εφόσον κάποιοι από τους τρεις-τέσσερις εργαζόμενους οι οποίοι ήρθαν για να πάνε μαζί και να ανέβουμε με τον κύριο Πάντου και τον κύριο Κουρικλή, ο οποίος όντως ήταν παρόλο, εμείς θα ανέβουμε πάνω να τις πούμε να μην βγάλει την δεύτερη δόση. Προτιμούμε να μην την πάρουν ούτε εμείς τη δόση, να μην την πάρει κανένας. Και αυτή θα είναι η στάση μας. Και τους είπα, με συγχωρείτε, από αυτούς τους όρους, εγώ δεν έχω κανένα αυτό. Κάποιοι από τους εργαζόμενους, τους τέσσερις, οι οποίοι προσήλθαν για να συνοδεύσουν την Επιτροπή, δύο τουλάχιστον, και λέω, εκεί πάμε να εξασφαλίσουμε την γρήγορη δυνατότητα να καταβληθεί η δόση και να κλείσει το θέμα. Αν πάμε για να πούμε άλλα πράγματα, μη βγει ποτέ η δεύτερη δόση, αρκεί να μην την πάρει ούτε εκείνος ούτε οι εργαζόμενοι, εγώ σε αυτή τη λογική. Δεν συμμετείχα στην Επιτροπή αυτή σε μια τέτοια λογική και εκεί πρέπει να πάνε ενωμένοι στην Επιτροπή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι εργαζόμενοι για να δούμε πού είναι τα προβλήματα και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα προκειμένου να υπάρξει δεύτερη δόση και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Και γι' αυτό δεν συμμετείχα και άρα δεν ξέρω τι έγινε στην Επιτροπή και στα πλαίσια της κυρίας Φλέγκα. Εν συνεχεία όμως των όποιων αποφάσεων και των όποιων συζητήσεων στην Επιτροπή, μπορώ να σας πω ότι ο φάκελος. Γιατί καταρχήν πρέπει να αποπλέξουμε κάτι. Υπεύθυνος απέναντι στην περιφέρεια δεν είναι καμία ΑΕΛΕΡ και καμία ΑΣΕΠ και κανένα εθνικό κέντρο κοινωνικών εργαζόμενων που είναι συμπράκτησες εταιρείες. Είναι η ίδια η κοινοπραξία αυτών των εταιρεών στην οποία συμμετέχει ο Δήμος και της οποίας πρόεδρος είμαι εγώ. Είναι ένα αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Η αναπτυξιακή δηλαδή εταιρεία που συγκρότησα οι προαναφερόμενοι τέσσερις φορείς και αυτή είναι από τον νόμο η δικαιούχος των οποιονδήποτε χρημάτων βάσει της ένταξής της στο πρόγραμμα του ΤΟΠΣΑ. Άρα τα χρήματα και την πρώτη δόση και τη δεύτερη και την τρίτη δόση όποτε βγει θα την πάρει η κοινοπραξία, η αναπτυξιακή αυτή η κοινοπραξία δεν την πάρει ο κύριος Παρουζίδης. Η κοινοπραξία θα δώσει στον διαχειριστή τα χρήματα για να κάνει τις αναγκαίες πληρωμές. Αυτός που θα εισπράξει τα χρήματα είναι η ίδια η κοινοπραξία. Η οποία έχει καταθέσει στην περιφέρεια εδώ και 15 μέρες, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, είμαστε σε συνεχή επαφή με τον αρμόδιο υπάλληλο, πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία ως πρώτη αναπτυξιακή εταιρεία από αυτές που συστήθηκαν για να υπηρετήσουν τα τόψα, καλώς ή κακώς ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Κανένα άλλο τόψα στην Αττική δεν έχει πάρει δεύτερη δόση. Το δικό μας το τόψα θα είναι από τα πρώτα με πλήρη φάκελο, το οποίο θα πάρει όσο νούπο τη δεύτερη δόση και έχουν υπογραφεί με τους τουλάχιστον 65 από τους 79 ωφελούμενους του προγράμματος, έχουν ήδη προσέλθει και έχουν υπογράψει μεταβίβαση αυτόματη μεταβίβαση των υποχρεώσεων του προγράμματος απέναντί τους, που το σώστο οποιαδήποτε στιγμή μπουν χρήματα και για οποιοδήποτε λόγο στην αναπτυξιακή, αμέσως κατά προτεραιότητα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι πριν αγγίξει ο οποιοσδήποτε άλλος αυτά τα χρήματα. Πιστεύω ότι μέσα στο Φεβρουάριο, αν δεν είχαμε εκλογές και γιορτές, θα έχει ήδη τελειώσει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι μέσα στο Φεβρουάριο
θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα με την πληρωμή ως πρώτο τόπισσα της Αττικής που θα πάρει δεύτερη δόση. Τώρα, από τον ίδιο τον κανονισμό του τόπισσα, αυτού του προγράμματος, προβλέπεται οι ωφελούμενοι να πληρωθούν από τη δεύτερη δόση και όχι από την πρώτη. Αυτό μπορεί να είναι ένα λάθος του κανονισμού. Γιατί με βάση τα προβλήματα μπορεί και η Δήμαρχη κάποιος να πει σήμερα ότι περισσότερο διασφαλιστικό θα ήταν να πληρωθούν οι ωφελούμενοι από την πρώτη δόση. Αλλά ο ίδιος ο κανονισμός λέει ότι οι ωφελούμενοι παίρνουν από τη β' δόση. Γιατί η πρώτη δόση σύμφωνα με τον κανονισμό ήταν πολύ εγκαιρότερα, πολύ πιο έγκυρα δηλαδή, από την ολοκλήρωση της μαθητείας των ωφελουμένων. Τώρα, αν κάποιος που εύλογα θέτει θέματα, εύλογα, δεν αντιδρώ σε αυτό, εγώ αντέλεγα στον κύριο Αφιντουλίδη γιατί είπε η δική σας και η δική μας. Δεν αντέλεγα σας τα ερωτήματά του. Η 65 που υπογράψατε ήταν η δική σας, γιατί είπατε ότι η μισή ήταν δική μας. Η μισή ήταν δική μας. 4-5 που δεν μιλάνε ήταν δική μας και τους ξέραμε. Μόνο σας τα είπατε. Μόνο σας λέτε και ξέρετε πάνω στο θέμα. Που μας λέτε τόσο ωραία οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενοι. Οι ωφελούμενοι, δηλαδή να βάζετε και τόσο ωραία σαν σας την κουβέντα σας. Τι είναι οι ωφελούμενοι. Τι είναι οι ωφελούμενοι. Κύριε Αφεντουλίδη, εγώ αντιδρώ στον διεγκαλείτε τους από εκεί και τους από εγώ ως πρώην ενιαία παράταξη στο ότι βάλανε στους δικούς τους. Σε αυτό αντιδρώ. Δεν αντιδρώ στα άλλα ερωτήματά σας, τα άλλα προσπαθώ να τα απαντήσω. Εσείς ήρθατε από την πρώτη στιγμή, παρουσιαστήκατε ως πολιτικό δρόμο πρόσωπο και την ώρα που ενημερώναμε τους ανθρώπους τι κάνει αυτό το τόψα, το κατακλείδω. Εμάς ενημερώνουμε το σώμα, δεν λοιπόν, λέω λοιπόν κύριε Απέδη και τελείωσα με αυτό, ότι το τόψα Νέα Σμύρνη θα είναι το πρώτο τόψα ή από τα δύο-τρία πρώτα τόψα της Αττικής που θα πάρουν τη δεύτερη δόση και είναι απολύτως εξασφαλισμένοι και το καθηγητό και το ωφελουμένο τα αντίστοιχα ωφελήματα μόλις μπει από την περιφέρεια Αττικής στη δεύτερη δόση και οφείλω να ομολογήσω σύμφωνα με πληροφορίες μου, αν κάνω λάθος, το παίρνω πίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια και συνεχεία της επικοινωνίας εκείνη τη μέρα με την περιφέρεια ο Παναγιώτης ο Πάντος, οι πληροφορίες μου λένε αυτό, προσπαθεί και βοηθάει ουσιαστικά τους ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κύριος Πάντος. Απλώς μιλώ για την ενημέρωση, δεν ξέρω αν είμαι λόγιος. Καταρχάς, θα μείνω στα διαδικαστικά. Και εκείνη την ημέρα μάλλον μας είπαν οι διαρμόδιοι υπάλληλοι ότι θα προχωρήσει άμεσα η έκθεση της δεύτερης δόσης. Και καθότι αυτό δεν έγινε μέχρι τώρα στο πόλεμο, ξαναεπιθυνώτησα να δείξω με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που μας είχε μιλήσει την επόμενη μέρα και είπε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στη συνέχεια, λύθηκαν αυτά και ότι μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε εκτιμούσε ότι θα δηλώσει. Άρα δεν ξέρω, επειδή είπε μαζί σε αυτό το άλλο, δεν ξέρω αν αυτό. Πάντως εγώ δεν λέω γιατί σχετίζεται με τις εκλογές. Γιατί τα σχετίζεται με τις εκλογές, δεν ξέρω. Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει μια διαδικασία έκθεσης από τις υπηρεσίες από τους υπαλλήλους της ΜΟΒ που είναι αποσπασμένη με την περιφέρεια για τον πρόγραμμα και στη συνέχεια είναι μια διαδικαστική διαδικασία που πρέπει να πάει στο αρμόδιο ταμείο όπου υπάρχουν ήδη τα χρήματα, δεν τα περιμένουμε. Δεν τα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν ξέρω πού έχει κολλήσει. Εγώ δεν σκέφτηκα ενώ στο σημερινό συμβουλίο να κάνω έναν έλεγχο και να το τσεκάρω. Μου κάνει εντύπωση το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε πέρα να πω ότι εντάξει, δίστανται οι απόψεις στο πώς έπρεπε να το έχει χειριστεί και ο Δήμος μας και η αναπτυξιακή σύμβαση. Σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΜΟΔ, οι αναπτυξιακές σύμβασεις πρέπει με ίδιους πόρους και αυτό είναι πάγια πρακτική να πληρώνουμε και στη συνέχεια να εισπράττουμε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ότι εν πάση περιπτώσει θεωρούν ότι είναι γνωστό ας πούμε, ότι πρέπει, παρότι δεν λέγονταν τελικά, ότι πρέπει να πληρωθούν την πρώτη δόση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό έχει γίνει τώρα, αυτό που μπορούμε εμείς να κρατήσουμε σαν Δήμος είναι ότι στο μέλλον, αν αποφασίσουμε να είμαστε σε αντίστοιχα προγράμματα,
να έχουμε αυτή τη μέρη να νιώσουν συμπράττουμε, να βάζουμε εμείς αυτούς τους όρους στο τραπέζι για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Θέλω να πω για το ζήτημα κάποιων ωφελούμενων οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Προφανώς ο καθένας ατομικά έχει δικαίωμα να επιλέξει να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς και εκείνη την ημέρα και εγώ και ο Γιώργος Οδηπής και είχε προσέλθει και η κυρία Φουτσούμπα από την περιφερειακή παράταξη της Ανταρσία. Μιλήσαμε με τους ωφελούμενους που ήταν εκεί και με αυτούς τους ωφελούμενους που διαφωνούσαν και τους είπαμε ότι καταρχάς είναι καλό στο όνομα των 70 ανθρώπων όπως είναι να πάρουν τα χρήματά τους να μην μπλοκάρουν τη διαδικασία, να την αφήσουν να εξελιχθεί και αν στη συνέχεια έχουν ενστάσεις να κινήσουν ας πούμε οποιαδήποτε. Και πάντως μέχρι σήμερα και εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια πήγε έτσι. Πραγματικά δεν έχει προκύψει κάποιο κόλλημα λόγω κάποια παρέμβαση ενός ωφελουμένου. Όποια κολλήματα έχουν προκύψει από διαδικασίες μάλλον τη ΜΟΑ, τη περιφέρεια, του Δήμου μας, τη Αναπτυξιακή Σύμβαση, αλλά όχι των ωφελουμένων. Και εγώ περίμενα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είχε λυθεί. Πρέπει να κάνω μια παρέμβαση, όταν την κάνω, ίσως και εσείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε το προϊστάμενο της υπηρεσίας να δείτε που βρίσκεται. Δεν θα έπρεπε να σου πει καλή χρονιά, δεν έχουμε πια τη συμβουλή. Υγεία σε όλους. Δεν θα έπρεπε τον λόγο. Δεν θα έπρεπε τον λόγο να το ψηφίσω. Αλλά οι εργαζόμενοι όμως να σωστά, έτσι. Ακριβώς. Εγώ πριν έρθω εδώ, μίλησαν μαζί μου, επικοινωνούν και με εμάς κάποιοι άνθρωποι. Οι οποίοι δεν ντρέπομαι να βοηθούν τουλάχιστον να τους λέω ωφελούμενους. Και θα ήθελα τουλάχιστον αυτή η λέξη και πάει άσχημα. Τι πάνε πιο ωφελούμενοι. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν και εργαστήκαν με μια μορφή κακιάς απασχόλησης. Αυτό είναι η μαθητική σε παρακαλώ. Έχουμε ο καθένας την προσέγγιση έτσι από το ωφελούμενοι. Τι ωφελούμενοι. Ωφελούμενοι και δεν είχαν τα χρυσόδελα και δεν έπρεπε να φάνε. Αυτή είναι ωφελούμενοι. Και ο Παναγιώτης είναι αντιμετώπιος του εξωφελούμενοι. Έτσι το λέτε εσείς, εμείς το λέμε εκμεταλλευόμενος με μαθητεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, μαθητεία. Δεν μπορούμε, δεν είναι μαθητεία. Μαθητεία, κακιά. Δεν αφηγηθούμε σε αυτό. Δεν ενημερώνεται. Εμείς διαφωνούμε, δεν είναι ωφελούμενοι, είναι άνθρωποι όπως είπε και σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, είναι βιοπαλαιστές και μέσα από αυτά τα ψίχουλα που πέφτουν τους βιοπαλαιστές και τσάνεμους προσπαθήσαν και αυτοί να πάρουν ένα χιλιάρικο, το οποίο το πήραν. Αυτή είναι η ουσία. Ένα 500 άτομα, το χρωστάνε. Κοινοπραξίες και τέτοιες οι οποίες γίνονται με εταιρείες δεν ελέγχονται πριν αν η λύση δεν είναι. Και του έχουν δώσει μια προθεσμία στην Πέμπτη, να σας τα πω εγώ τώρα, αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω ούτε φόβο ούτε κλίμα. Το ΕΚΕ δεν ηγείσαι, ποιο είναι. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών δεν ηγείσαι, ποιο είναι. Τώρα συνεργάζεται με τον Ρόλο. Είπα εταιρείε, είπα κάποιε επιχειρήσει, δεν είπα τώρα. Λοιπόν, τι του είπαν στον ανθρώπο. Αυτή η περιφέρεια και θα έπρεπε ο Παναγιώτης να έχει καλύτερη πληροφόρηση, μια και είναι και διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής. Δεν εγγυηθήκαν τίποτα. Και είπα να πάνε λαού-λαού, μήπως πάρει και ο Ευρωπαϊκός πίσω τα λεφτά. Έτσι μου είπαν σήμερα. Θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε. Εγώ δεν θέλω να ισχύσει αυτό. Εγώ δεν θέλω να ισχύσει αυτό. Θα τελειώσω εγώ. Λοιπόν, την Πέμπτη έρθει μια νέα συνάντηση, κάποια επικοινωνία. Θα έλεγα λοιπόν εγώ, γιατί όλοι μας το ίδιο θέλουν. Να πάρουν οι άνθρωποι αυτά τα λεφτά που δικαιούνται. Να πάνε λοιπόν την Πέμπτη κάποιοι αυτοί που αναλάβανε. Να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα και γνώση και να διεκδικήσουν τα λεφτά των ανθρώπων. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε στις συμβάσεις εκχώρησης που υπέγραψαν, δεν θα κάνω νομική ανάλυση, ας θα τα δούμε στο μέλλον αυτά. Δεν με απασχολεί αυτό, εμένα με απασχολεί και όλους σας και όλους μας να πληρωθούν αυτοί οι 79 άνθρωποι. Την Πέμπτη λοιπόν να μεσολαβήσετε αυτοί που έχουν πιο μεγάλη δυνατότητα στα πράγματα, να δούμε αν θα λυθεί το θέμα, τίποτα άλλο. Το δεύτερο θέμα ήταν μια ερώτηση που έκανε ο Παναγιώτης ο Πάντος, που ήταν για την δαπάνη αλλαγή επωνύμου κτλ. Πραγματικά, όταν δημιουργήθηκε το θέμα, συνεννοήθηκα με την αρμόδια προϊσταμένη του τμήματος. Μου είπε ότι καλύπτονται κάτω από μια εγκύκλιο που δεν μπορούν να προχωρήσουν στην αλλαγή επωνύμου και δεν μπορούσα ούτε να τις υποχρεώσω ούτε τίποτα. Σύμφωνα με αυτήν την εγκύκλιο δεν μπορούσε να κάνει. Οπότε αναγκαστικά πήρε την τροπή που πήρε. Τώρα από εκεί και στρατά, αν πρέπει κάποια στιγμή, δεν το έχω σκεφτεί για να είμαι ειλικρινής, μπορεί ας πούμε, να το δούμε με την προϊσταμένη πώς μπορούμε να ενεργήσουμε ώστε να λυθεί αυτό το θέμα.
Τώρα, ο κ. Πανταζής μίλησε για τα δίμηνα. Τρεις συγκεκριμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν δύο γιατροί και ένας τυπολόγος, δεν θυμάμαι, ή κοινωνικός λειτουργός, δεν θυμάμαι. Πραγματικά δούλεψαν για ένα δίμηνο και δεν είχαν πληρωθεί. Κάναν τις απαραίτητες ενέργειες με την Επίτροπο και η Επίτροπο ήταν ανένδοτη για να δώσει τα λεφτά στους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Το θέμα βρίσκεται στα κεντρικά του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι κάποιο τμήμα γάμα, κάποια κυρία είναι υπόψη, δεν έχει πάρει απόφαση. Τώρα για το συμπαραστάτη του Δημότη, κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Έτσι, τώρα αν το λέει ο νόμος, θα δούμε κάποια στιγμή. Αν κρυφθεί ότι είναι απαραίτητο, αν κρυφθεί ότι είναι απαραίτητο, θα το φέρω. Τώρα το πότε, πιστεύω ότι όσο το αργότερο, τόσο το καλύτερο. Ο κ. Καστόρης είπε για το Ιωσιφόγλιο. Τώρα το Ιωσιφόγλιο, είπα και την αναφορά ότι βρισκόμαστε σε μια δικαστική διαμάχη. Έγινε το ένα δικαστήριο, δήλωσε αναρμόδιο, πήγαμε σε ένα νέο δικαστήριο. Ο δικαστής είπε: δεν δέχομαι τώρα να κάτσουμε να μιλήσω για δύο φορές του δημοσίου, να τσακώνονται προς το συμφέρον των παιδιών. Καθίστε να τα βρείτε. Πήρε λοιπόν ένα αναβολή για να κάτσουμε να τα βρούμε. Είχαμε σήμερα σε 10.30 ραντεβού με την κυρία Βελέτζα και με την κυρία την κυρία Γιαλαμά. Μας πήρανε στις 10 το πρωί και μας είπαν ότι καλά είναι η συγκέντρωση και η συνάντηση αυτή να γίνει μετά τις εκλογές. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές και να πάρουμε και τα λάθη από μαζί. Τώρα, αυτό σχετίζεται και με αυτό που είπε η κυρία Κοβάκη για το κοινωνικό συσίτιο. Το κοινωνικό συσίτιο, δύο είναι τα στοιχεία για να μπορεί να λειτουργήσει. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός που έχουμε, ο οποίος προχτές ολοκληρώθηκε στο τουλάχιστον τον τομέα του κ. Ποντίκα. Και το δεύτερο είναι να βρεθεί μια κουζίνα που να παρασκευάσει τα συσκευάσματα αυτά. Η κουζίνα λοιπόν αυτή του Ιωσιφοβλίου που είχαμε επιλέξει στην αρχή έχει τα προβλήματα που έχει. Έχουμε βρει το δεύτερο οικίσκο της ελληνικής στέγης που έχουμε την πρόθεση και το έχουμε αναθέσει στην τεχνική υπηρεσία να τον διαμορφώσει ώστε να παρασκευάσει το συντομότερο δυνατό αυτές τις μέρες για το κοινωνικό συσίτιο. Το κοινωνικό φαρμακείο είχε μια ελπίδα με τον κύριο Λαδόπουλο, ο οποίος είναι και μέσα στο κύκλο με αυτό εδώ, ότι θα έβρισκε κάποια λύση. Νομίζω ότι αυτό βρήκε, βρέθηκε λύση. Με την περίπτωση όχι, αλλά έχουμε και πολλές που έχουμε ψάξει, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Άρα, βρίσκεται αυτό, να ενημερώσετε. Ενημερώστε, κυρία Γιάννη, από μικροφόνο, προηγούμενος διαγωνισμός επί της κυρίας Ιακωβάκη, όπως καλά ξέρει, είχε γίνει, είχε κηρυχθεί άγωνος και ήμασταν σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος ανάδοχος που να θέλει να καταλάβει πριν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Είχαμε ξεκινήσει με τη συνεταιριστική φαρμάκων τον κύριο Λαδόπουλο, μήπως μπορέσουμε μέσω εκεί, δεν τα καταφέραμε. Το ψάξαμε πολύ πλέον το θέμα και νομίζω ότι τώρα πλέον είμαστε κοντά στη λύση. Θεωρώ δηλαδή ότι εντός του άλλου μηνός θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Με διαγωνισμό πάλι ή... Με διαγωνισμό 45.000 ή το ΦΠΑ. Τώρα για τα θέματα που ανέφερε ο κ. Σπυριανέκης, να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα από τον οργανισμό. Τον οργανισμό καταρχήν, επειδή είχα σαν στόχο την δημιουργία ενός νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, γι' αυτό απέστειλα τους φακέλους από το υπηρεσιακό, ώστε οι υπάλληλοι να χρεωθούν σύμφωνα με τον νέο οργανισμό. Τον έφερα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε κατά την άποψή μου ένα τυπικό πρόβλημα, δεν ήταν ουσιαστικό. Επειδή πάντως υπήρχε πρόβλημα, τον αποσύραμε τον οργανισμό και τον ξαναφέραμε μετά από στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο μετεπόμενο, δεν θυμάμαι. Οπότε με αυτό το κόλλημα καθυστέρησε πολύ να περάσει ο οργανισμός. Ο οργανισμός πέρασε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το στείλαμε αφού πέρασε ρόλη εξεργασία από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, το στείλαμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, έκανε μια προσφυγή ο κύριος Κουτελάκης, εμείς απαντήσαμε, σήμερα βρίσκεται η απάντηση του Δήμου στην περιφέρεια, με το σκεπτικό το δικό μας βέβαια στα ερευνηματικά που είχατε βάλει εσείς. Για το θέμα το δεύτερο, για το συγκεκριμένο υπάλληλο της υπηρεσίας καθαριότητας, κατά την άποψή μου ότι ήταν στο χέρι μου να, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν κάποιος που είχε κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ήταν με απόφαση δημάρχου. Με απόφαση δημάρχου λοιπόν, εγώ απομάκρυνα το συγκεκριμένο υπάλληλο από την καθαριότητα, από σαν προϊστάμενο της καθαριότητας. Και τον έφερα στο γραφείο δημάρχου και να σας πω και πάλι και το μόνο που σκέφτηκε ήταν για να μην φυγεί και τίποτα άλλο. Τον έφερα στο γραφείο δημάρχου και κάθε φορά θα του ανέφερα ορισμένες εργασίες.
Κατά την άποψή του, μετά από προσφυγή που έκανε στο υπηρεσιακό, στο γραμματέα, μετά από προσφυγή που έκανε στο Γενικό Γραμματέα, ο Γενικός Γραμματέας έκανε ότι η πράξη μου αυτή δεν ήταν νόμιμη. Δηλαδή το να τον φέρω στο γραφείο δημάρχου. Απ' τη μια και απ' την άλλη, όχι ο γραμματέας, αλλά κάποια υπηρεσιακή παράγοντα, κάποιο υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου, έκανε ότι πρέπει να επανέλθει στη θέση του. Φώναξε ο γραμματέας της αποκεντρωμένης, ο κ. Αγγελάτας, για να συζητήσουμε το θέμα. Για το πρώτο θέμα είχε δίκιο και γι' αυτό πραγματικά επανέφερα το συγκεκριμένο υπάλληλο στην υπηρεσία καθαριότητας, που το ανέθεσε σαν επόπτης καθαριότητας, καθήκοντα όπως και σε όλους τους επόπτες καθαριότητας. Για το δεύτερο, μου είπε ότι είναι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία μου, εάν θέλω από τη στιγμή που δεν είναι κρυμμένος υπάλληλος, να τον απομακρύνω και να τον αναθέσω άλλα καθήκοντα, πάλι όμως σαν επόπτη καθαριότητας. Τώρα για το θέμα του υπαλλήλου που έγινε κάποια επεισόδια κτλ. Εκεί πραγματικά είναι ένα παράδειγμα κατά την άποψή μου επεισόδιο στο καφενείο που βρίσκεται κάτω από την καθαριότητα. Οι υπάλληλοι, δεν ξέρω αν γινόταν και παλιά και δεν το είχαμε πάρει είδηση, χρησιμοποιούν το καφενείο σαν ιδιωτικό χώρο. Κάνουν μια συναισθίαση εκεί για να τιμήσουν κάποιον συνάδελφο ο οποίος έπαιρνε σύνταξη. Εκεί απάνω μεθύσανε, πιαστήκανε στα χέρια, βριστήκανε κτλ. Και να μην σας απολυλογώ, έφτασε το 100 εκεί και 2-3 από αυτούς τους βάζει και τους πήρε στο αστυνομικό τμήμα. Εγώ μόλις έγινα κοινωνός του συγκεκριμένου θέματος. Έναν βάζει. Όχι, πήγανε πια. Έναν μας σήμερα. Άλλοι, εκεί στο αστυνομικό τμήμα είχαν πάει αρκετοί. Δεν ξέρω πώς ήταν πάει. Έκανε λοιπόν ένα δελτίο στο αστυνομικό τμήμα. Ζήτησα να μου το στείλαν, δεν μου το δίνανε, μόνο στην περίπτωση που θα είχα διατάξει ΕΔΕ, όχι δεν το έκανα, δεν διέταξα την ΕΔΕ για να μου στείλουν το δελτίο, δεν διέταξα την ΕΔΕ για να μου στείλουν το δελτίο, αλλά με το ότι μόνο μου λέει ότι αν διατάξει ΕΔΕ θα σου στείλουμε το δελτίο. Μου στείλανε λοιπόν το δελτίο και πραγματικά έχω διατάξει ΕΔΕ γιατί ο συγκεκριμένο υπάλληλο σίγουρα έχει μεγάλε ευθύνε, αλλά δυστυχώ δεν ήταν μόνο. Ήταν 10 υπάλληλοι εκεί πέρα, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το καφενείο για ιδιωτική. Αλλά για του άλλου θα κάνετε ρίγκο σωστά. Εδώ είναι Η γυναίκα σίγουρα του σου, τη
της μάνας σου και της γυναίκας σου και του παιδιού σου και το κρύβουμε. Τι πράγμα σου. Αυτό που λέω που θέλει να ακούσει ο κύριος Αφεντουμπίδης. Γιώργο, είναι κρυφό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουν γκλάτι, γκλέτι ασυσμός της υπηρεσίας. Για το γκλέτι λέω. Έχω τύχει εγώ. Για το γκλέτι λέω. Για την άλλα να σου σκόλου. Σε κολοτοπίες, σε δημαρχία που κάνουν όταν συνταξιοδοτούνται. Για την άλλα σου, τη σκόλου σου και του παιδιού σου. Δεν θα σου λες για τους ακόμα κάτι. Δεν το ότι να παραδεχτώ. Ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Εάν τον υπάλληλο επικίνδυνο τον βάζει σε μια διαθεσιμότητα όταν το διαπιστώνει το όργανο μέχρι να κάνει την Λοιπόν, ακούστε. Ένα είναι το τοπικό.
μιλάει συνεχώς ανά μία ώρα. Οι άλλες δύο γραμμές, οι άλλες πίσω κάτω νέα εκπαίδευση είναι ένα μισή ώρα. Επειδή έχουμε τρία διαθέσιμα στις δύο αυτές γραμμές και χρειαζόμαστε τέσσερα, εκπαίδευση προβείς πότε βάζουμε ένα μισή ώρα την άμα μεασμένη και ένα μισή ώρα την κάτω. Και αν μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Όσο αφορά και που κελάει και την ανακύκλωση, θέλω να σας πω το εξής. Ότι η ανακύκλωση βγαίνουν τα προγραμματοφόρα για την ανακύκλωση και το Σάββατο και την Κυριακή. Μπορεί να μην έχει πέσει την αντίληψή της. Βγαίνουν δύο το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Ενώ μέχρι αρχές Σεπτέμβρη έβγαιναν από ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Δύο δρομολόγια δηλαδή ανακύκλωση έχουν Σάββατο και δύο την Κυριακή. Ένα αυτοκίνητο, δύο δρομολόγια ή δύο αυτοκίνητα, δύο δρομολόγια. Ένα αυτοκίνητο, δύο δρομολόγια. Τίποτα. Ναι, μα μαζί με κανονικά. Όταν βλέπετε ένα αυτοκίνητο, δύο δρομολόγια. Δύο δρομολόγια γίνονται το Σάββατο και δύο γίνονται την Κυριακή. Ενώ ήταν ένα δρομολόγιο το Σάββατο μέχρι αρχές Σεπτέμβρη και ένα την Κυριακή. Λοιπόν, όσο αφορά το κριτήριο κάτω, το αυτοκίνητο που παίρνει τους κάτους, είναι ένα αυτοκίνητο από ό,τι γνωρίζετε και παίρνει τους κάτους εκ των υπροβείς. Περνάει ανά περιφέρεια περίπου ανά 15 και 20 μέρες. Διότι... Λέμε εδώ και δύο μήνες. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει βλάβη πληροφορία. Αυτό έχει και σαν χώρα και κλαδιά από αυτό το αμάξιστο και το ολοκένουργιο και το πανάκριβο. Αυτό ρώτησα. Εγώ σας το λέω εγώ όμως που το γνωρίζω. Εγώ θα ήθελα να το εκκαταλιάσουμε για να είναι και να γίνουμε. Το βάζετε και μαζεύει σαφούρα και κλαδιά και θα το καταφέρετε. Χωρίς να το ξέρετε ίσως. Αυτό σας επισημαίνω, δεν το κάνω παρατήρηση. Σας κάνω ενημέρωση αφού καταλόγησα. Το παρακολουθώ καθημερινά. Αντί να πλέει κάτω, γίνεται και μαζεύει κλαδιά και σαφούρες. Κλαδιά και σαφούρες τις μεταφέρουν τα αυτοκίνητα. Και αυτό, σας επισημαίνω, ελέγξτε το. Ελέγξτε το. Ξέρετε ότι είμαι προσεκτικός στα θέματα. Όσο αφορά εδώ για το καφενείο, το είπε ο κ. Δήμαρχος ότι πρόκειται να ανοίξει τέτοιο, μάλιστα είναι εντός των ημερών θα ανοίξει, γιατί θα παραλάβουμε και τη νέα παρτίδα με τα κάνατα που πρέπει να δώσει. Έτσι, αυτό. Πριν να πούμε οι συνάδελφοι στην υπηρεσία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πέρασε μπροστά σας μία λίστα με τα email σας, διότι θα σας στέλνω τα εισηγητικά ηλεκτρονικά όσοι έχετε email. Σας παρακαλούμε λοιπόν να πήγετε τα email σας, γιατί θα τα στέλνετε τα εισηγητικά σε όλους. Εκτός θα στέλνετε μόνο σε αυτούς που δεν έχουν email. Και εγώ εταιρεία, αυτό δεν είναι δηλαδή από την κάνω μία παράδειγμα. Όταν έρχονται θέματα στο δημοτικό συμβούλιο, είναι φυσικό να μην τα γνωρίζουν όλοι όλα αυτά τα πράγματα. Και τα οποία θέματα τέλο πάντων δεν θα πρέπει να δημιουργούν καμιά οξύζη. Να επιλύονται μέσα από αυτά τα πλαίσια που υπάρχουν. Και θα ήθελα να πω, χωρί να παίρνω θέση, γιατί δεν ξέρω το θέμα. Ανταλλαχθήκαν αυτές οι ανεπλήσεις για αυτές, διασκέδαση, διασμέθεια, ότι τα γεγονότα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε με μια προσέγγιση τέτοια που να μην αποκτάνε ενδεχόμενα υποκειμενική σύνδεση δική μας, όπως αφήνεται να νοηθεί από την ανέμπληση και το σκούπι να πούμε και το τελευταίο, πάλι δεν πρέπει να θες, αλλά πρέπει να τα λέμε ένα είναι. Είναι ανεξάρτητο που θα έχει πω δίκιο από το ποινικό δίκαιο την αστυνομία και από το αστικό δίκαιο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πλαίσια. Καλά ή κακά αυτά είναι. Άρα και λοιπόν το πειθαρχικό δίκαιο η ΕΔΕΡ δηλαδή λειτουργεί αυτόνομα και αυτοτελώς, το ποινικό και παράλληλα, ασφαλώς παράλληλα, με την έννοια ότι επηρεάζει το ένα το άλλο, αυτά που είναι δεδικασμένα και τα οποία έχουν κρυφθεί. Και δεν είμαστε απλοί. Όμως εμείς πιο πολύ, και εγώ και ο συνάδελφος Αφεντουλίδης, με συγχωρείτε, αλλά και ο Παναγιώτης, να ενημερωνόμαστε γιατί γινόμαστε θεατές καταστάσεων που δεν μας ευχαριστούν και πολύ εμάς τουλάχιστον. Αν τώρα έρθετε και έδεσε όλοι θα σε ευχαριστούν. Δικαίωμά σου. Να πει το περιεχόμενο να γίνει, να ξέρουμε τι λένε. Εμείς με τη φαντασία μας προσπαθούμε να βάλουμε τους προσλαμβάνους. Είναι σωστό να φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τέτοια θέματα. Το ότι σκοτωθήκανε. Ωραία, έκανε ερώτηση ο κ. Κουτελάκης και πολύ σωστά τι έγινε με την αστυνομία. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσο μπορούμε, όχι να τα κάνουμε. Άμα τα φέρνουν να αλλά σε μια υπηρεσία όταν συμβαίνουν αυτά, είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Κυρία Πρόεδρε,
Όταν όμως έχουμε. Κυρία Πρόεδρε, δεν είπα εγώ αυτό και συμφωνώ μαζί σου. Δεν συμφωνώ και εγώ συμφωνώ μαζί σα και με το σκεπτικό σα. Το θέμα είναι ότι όταν μα γίνονται ερωτήσει οι οποίε είναι, αν θέλετε, αφηρημένε ή λίγοι τι γνωρίζουν, δεν μπορούμε εμεί να συμβάλλουμε στη συζήτηση ή να δώσουμε κι εμεί μια άποψη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν γνωρίζουν δηλαδή. Είναι ερωτήσει φαντάζομαι. Παίρνουμε στην. Είναι ερωτήσει. Θα μπορούσε κανείς να αφήσει την εισηγωγάλη κάποια παρέτηση να μην καταδιαφέρει.
Κύριε Κουτελάκη, θέλω να μιλήσω.
Παρακολουθούμε τις σκέψεις και τις εισηγήσεις σας και δεν λειτουργούμε και τοποθετούμαστε μάλλον από αυτόν με πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, πολιτική ψυχραιμία, θα έλεγα αυτή η πολιτική αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίσαμε όλα τα στελέχη της παράταξής σας, αυτά που προτείνατε σε όλες τις θέσεις και τις οποίες τυπικά, αν θέλετε, γιατί είχαμε έτσι καλώς την πλειοψηφία, αλλά με πολιτική ουσία, ψηφίζαμε και εμείς. Και δεν, από ό,τι θυμάμαι, δεν αρνηθήκαμε πουθενά την ψήφο σε προέδρους και σε στελεχώσεις προοδικών προσώπων. Δεν το εκτιμάτε. Με λύπη μου λέω ότι δεν το εκτιμάτε. Και θα γίνω αμέσως σαφής. Ο κύριος Λαβόπουλος, τον οποίο προτείνεται, σε αντίθεση, και αυτό είναι μια παρέθεση, με τις διακηρύξεις σας πέρι χώρο για την ΕΟΡΕΑ, με την οποία προεκλογικά τα στελέχη σας το είχαν ως σημαία, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα που κάνει ένα πολιτικό σχόλιο δικτύων του παρέθεση. Με προκλητικό τρόπο, ακόμα δεν μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζήτησε δύο πράγματα. Ζήτησε την απομάκρυνση από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκπροσώπου μας, της εκπροσώπου μας, και ζήτησε σαφέστατα και την απομάκρυνση έως απόρριψη, άσχετο αν ο κ. Αφεντζουλίδης, που είσαι γιώργος, αυτά δεν έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των εργαζομένων, έχει φύγει και ήταν για τον κ. Αφεντζουλίδη. Εδώ είναι, δεν κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία, τώρα που δεν έγραμμένο, δεν κάναμε καμιά ανακοίνωση. Για τους υπαλλήλους που να το δούμε εγώ, μπορεί να μην είναι τέσσερα. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Λαβόπουλος, τον οποίο προσμένεται σήμερα και τώρα, ζήτησε την απομάκρυνση του μέλους αντιπολίτευσης της παράταξής μας, να παραιτηθεί στις είπε, και ταυτόχρονα ζήτησε την απομάκρυνση και την απόλυση εργαζομένων. Εκτίμησα την προσπάθειά σας στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο και των συναδέλφων της πλειοψηφίας. Οφείλω να ομολογήσω ότι κλείσατε το θέμα με συνεννοητικό τρόπο. Αν αυτό, γιατί κάποτε πρέπει να μιλάμε, εάν αυτό που ο κ. Λαδόπουλος και δεν το κατηγορώ, θεωρεί ότι είναι καθήκον του ή θεωρούσε ότι είναι καθήκοντά του ως αντιπροέδρου να διώχνει, να απολύει ή να απειλεί με απόλυση υπαλλήλους ή να προτρέπει να απομακρυνθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο το δημοκρατικά εκλεγμένο στελέχη της οποιασδήποτε παράδειγμα αντιπολίτευσης, τον καλύψατε με έναν εύσχυμο πολιτικά τρόπο και σας δώσαμε και θετικό πρόσημο στην τοποθέτησή σας, εάν τώρα έρχεστε να τον δικαιώσετε και να τον καταξιώσετε για αυτού του τύπου τις συμπεριφορές, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κάπου έχει χαθεί η δημοκρατία. Κάπου τα εσωτερικά ζητήματα της παράταξής σας υπερβαίνουν στους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό το θεωρούμε πρόκληση. Το θεωρούμε πρόκληση πρώτα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πολιτικού χαρακτήρα και δευτερευόντως το εισπράττουμε ως πρόκληση, ως κορυφαία προκλητική ενέργεια εις βάρος της παράταξής μας. Και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε, σε αντίθεση με όλους τους άλλους συναδέλφους, τους οποίους τιμούμε, αντιδημάρχους, προέδρους, εντεταλμένους συμβούλους, έχουμε επικοινωνίες, μιλάμε δημοκρατικά, θέλουμε να συμβάλλουμε στα θέματά τους και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ανισάφη. Δεν είστε μόνοι σας. Αν θέλετε να προχωρήσετε μόνοι σας, χωρίς καμία συνένεση με κανένα, κάντε το. Εάν θέλετε
να σας παρακολουθούμε, να καταθέτουμε την όποια μας σκέψη, όχι πάντα σωστή, αλλά μία σκέψη η οποία δεν έχει ιδιοτέλεια. Μία σκέψη η οποία δεν κυριαρχείται από πικρίες προσωπικές και πολιτικές, αλλά προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής και δίκαιη. Στο βαθμό που μπορεί, γιατί υποκείμενα είμαστε, μπορεί να κάνει και εμείς τα δικά μας λάθη. Αλλά δεν αποτελεί σεβασμό στην παράταξή μας αυτή η ανάδειξη σε αυτή τη θέση που κατά τα άλλα το σέβομαι, το ξέρω από μικρά, από μικρό τον κύριο Λαβόπουλο. Δεν κρίνω γενικώς το πρόσωπο του κύριου Λαβόπουλου. Δεν το κρίνω ως πορεία στην κοινωνική ζωή της πόλης. Είναι καθόλου καταξιωμένος. Τον κρίνω ως χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων αντιπροέδρου που απέτυχε παταγωγός και εξέτασε και την παράταξή του και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και φέρθηκε επιθετικά κατά τη γνώμη μου και στην παράταξή μας με αυτές τις προτροπές περί εξόδου του στελέχου μας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε να μην επιβραβεύεται τέτοιες συμπεριφορές ή τουλάχιστον να μην τις επιβραβεύεται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όταν οι ενέργειες, οι λέξεις και οι πράξεις είναι ενωπές. Κατά τα άλλα, για να μην παρεξηγηθούμε, σέβομαι τον τιμό του κύριου Λαβόπουλου με μικρότερό του και τον τιμό ως πορεία και κοινωνική καταξίωση στη ζωή της νέας μύσης και στην επαγγελματική του πορεία. Δεν τιμώ και δεν σέβομαι την μικρόμηνη, την ολιγόμηνη παρουσία του στη θέση του αντιπροέδρου για τις ενέργειες των οποίων εσείς σήμερα τον επιβραβεύετε. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε, κύριε Δήμαρχε, σε αυτό και θα σας παρακαλούσα, όταν ξέρουμε ότι αν το κάνετε, δεν μπορείτε να το κάνετε κιόλας, να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας. Ξέρουμε ότι δεν θα το κάνετε, αλλά θέλω να έχω μια ειλικρινή και έτοιμη τοποθέτηση απέναντί σας για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του νομικού προσώπου. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό σε όλους. Και τελειώνω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για την κατάρτιση για ένα λίγο ζητώ. Όλοι γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους ο κύριος Κούνιας απομακρύνθηκε. Οι λόγοι για τους οποίους δεν τον απομάκρυνε, κανένας απομακρύνθηκε. Όλοι τους γνωρίζουμε. Όλοι τους γνωρίζουμε. Εμείς τουλάχιστον τους γνωρίζουμε. Και ξέρετε ότι τους γνωρίζουμε. Λοιπόν, η ΕΠ θέλει για να ξέρετε. Δεν είναι γνωστό. Όχι, αλλά να το πω. Κατά την πολιτική μου άποψη. Βεβαίως. Βεβαίως, κατά την πολιτική μου εκτίμηση. Είναι λόγοι συνεργασίας με την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής. Τελεία. Λόγοι συνεργασίας. Δεν προχωρώ. Δεν υπήρχε μια καλή χημεία. Δεν λέω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, δεν ούτε με αφάσκονται, δεν κάνω πίσω πολύ. Λέω μια πολιτική θέση. Δεν υπήρξε μια καλή χημεία. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Μια θέση που σας βολεύει. Ναι, λέω την πολιτική μου έδινε ένα μαθήμα, το προχωρώ και παρακάτω. Τις παρούσεις που μιλάω. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Δεν το έχει συμβεί και σε άλλους. Γνώση και πολιτική εκτίμηση και γνώση. Λέω λοιπόν. Αυτό με το οποίο ενόχλησε ένα κορυφαίο στέλεχος παράταξής σας και μιλάω έτσι γιατί ο κύριος Πούλιος ετοιμήθηκε από εμάς στα πλαίσια της ενιαίας παράταξης στην ανάδειξή του στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή η επιλογή την οποία κάνετε τώρα είναι ακριβώς δεύτερου τύπου χαρακτήρα επιβεβαίωσης ότι στο νομικό πρόσωπο θα κάνει ένα σκουμάτι και οι άλλοι θα είναι γράφτες. Ότι θα κάνει κουμάντο στο νομικό πρόσωπο η κυρία Δελιγιάννη. Και είναι πολιτικό σας δικαίωμα και πολιτικό της δικαίωμα. Αλλά η δια της γλαστεροποίησης, όπως φαίνεται και από την ίδια μέχρι στιγμής λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, δεν τιμά κανένα παρόντα αντιπολίτευση ή συμπολίτευση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου. Καταργείται στην ουσία την αυτοτέλεια και την αυτονομία του Νομικού Προσώπου. Δεν του επιτρέπεται να έχει έναν ισχυρό πρόεδρο για να λειτουργεί αυτοτελώς και αυτόνομα όπως είναι τα νομικά πρόσωπα, όπως είναι ο πολιτιστικός οργανισμός, όπως είναι η Εθνική Ένωση. Και θέλετε να το κάνετε, φάνηκε και από άλλες ενέργειες, μέρος της κοινωνικής πολιτικής. Δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μας να διαφωνούμε. Κύριε Κουτελάκη, πριν να προχωρήσουμε στην κυρία Ιακωβάκη, θέλω να πω ότι είναι στο θέμα, είναι στον πρόεδρο.
Ο πρόεδρος είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θέλει να ανακατεύεται κάποιος ή όχι. Αυτό αν ο κύριος Λαδόπουλος από τι γυρεύεται εδώ να το πείτε. Δεν μπορούμε από τώρα να προδικάζουμε έναν άνθρωπο και να λέμε ότι θα είναι γλάστρα. Γιατί δεν το τιμά τον άνθρωπο αυτό που είπατε. Ούτε η αποχώρηση του κύριου Κουδελάκη. Τιμά το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έφυγε αυτό, για να μην είναι γλάστρα. Κύριε Κουδελάκη, μην το λέτε σε μένα, γιατί ξέρετε ότι έχω φιλία με τον κύριο Πουλιο, εντάξει. Ξέρετε ότι έχω φιλία και πρέπει να πάρει. Κύριε Ακουμάκη. Αλλά δεν λέμε, δεν είναι σωστό να λέμε ένα άνθρωπο που δεν τον έχουμε δοκιμάσει ότι θα είναι γλάστρα. Αφήστε να το δοκιμάσει. Πολιτικά το δοκιμάσει. Προδικάζουν το μέλλον. Και θα είμαστε εδώ αυστηροί κριτές, γιατί η δημοκρατία, ξέρετε, θέλει τίμημα και δεν τη σεβάστε. Η δημοκρατία. Και τα αδέποτα. Όταν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να σεβαστεί τον θεσμό, το δημοκρατικό, και πόσο του επιτρέπεται να διαβάσει αν δεν ξέρει. Αλλά και όταν δεν ξέρει ένας έμπειρος με τα κοινά άνθρωπος, δεν προτρέχει να κάνει τέτοιες μορφής προτάσεις μετά από ένα μήνα από την ανάγκη στον καθηγόν. Αυτό δείχνει κακή πρόθεση. Δείχνει ότι δεν είναι βαθιά διαφωτισμένη σκέψη αυτού του ανθρώπου με τα δημοκρατικά μας ήθη της παραδόσης και τα πιστεύεις. Εμένα μου έδωσε την αίσθηση του ανθρώπου αποφασίζουν και διατάσσουν. Και τώρα που γίνεται πρόεδρος, μη μας πει να φύγουμε κι εμείς. Γιατί ως αντιπρόεδρος είναι για εκείνους. Τώρα θα μας πει φύγετε κι εσείς, γιατί δεν μου αρέσετε. Η μεδιοπάθεια την οποία δεν διέθεσε και η μεταμέλεια την οποία δεν δίωσε και δευτερευόντως αναστρόπιστο του κυρίου Δημάρχου που φάνηκε ότι είχε κατανοήσει το λάθος, ήρθε τώρα αυτό το λάθος να το επιβραβεύσει με ένα μεγαλύτερο λάθος. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι αυτού του τύπου η διοίκηση δεν θα βγει σε καλό. Και δυστυχώς τα δείγματα γραφής μέχρι τώρα δεν είναι πολύ καλά και δεν βλέπω να διορθώνεται. Εμείς στεκόμαστε πραγματικά επί της ουσίας και όχι γιατί έχουμε κερδίσουμε τίποτε. Απλώς παρακολουθούμε, συμμετέχουμε και θα είμαστε από εδώ και πέρα ακόμη πιο προσεκτικοί, ακόμη πιο κοντά σε αυτές τις δράσεις και λειτουργίες. Η κυρία Δελγιάννη του προσωπικού. Θα ήθελα να ξεκινήσω, συγγνώμη για την φωνή μου, αλλά με τα υπόλοιπα παρεγγείλω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση προς τον κύριο Κουδελάκη, ο οποίος για να αναφέρεται με τα λόγου γνώσεως σε ένα γεγονός, λυπάμαι αφού δημόσια τοποθετήθηκε, θα πρέπει να μας πει για την πηγή της γνώσης του. Το λέει ο γιατί εάν είναι ευσεβής πόθος, λυπάμαι να τα διαψευστεί εκ των πραγμάτων. Ο συγκεντρωτισμός για τον οποίο μιλάτε, κύριε Κουτελάκη, μ' ακούτε, ο συγκεντρωτισμός για τον οποίο μιλάτε, νομίζω ότι χαρακτηρίζει εσάς και όχι το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μας έχει αποδείξει επανειλημμένος ότι λειτουργεί εντελώς αποκεντρωτικά και αφήνει χώρο και πρωτοβουλίες σε όλους μας. Όσο για τη συνεργασία τη δική μου με τον κύριο Πούλιο, λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, αλλά ήταν άψογη. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα απολύτως. Κυρία Ιακωβάκη, δεν νομίζω μες στην πόλη να είστε οι κατάλληλοι να μας επιδείξετε τρόπο συνεργασίας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, γιατί όλη η πόλη μιλάει για το είδος της επικοινωνίας και της συνεργασίας μαζί σας. Χαμηλώστε τους τόνους και μην μας ζητάτε το λόγο που δεν έχει γίνει ένα συζήτημα που έπρεπε να είναι έτοιμο. Γιατί εσείς μετά από 15 χρόνια μου λέτε μένα σε 4 μήνες γιατί δεν έκανα συζήτημα. Και ότι υπάρχουν φτωχοί.
τώρα. Αυτό αυτά που έκανε εγώ και μετά το μιλάτε. Λοιπόν, γιατί το λόγο που κάνετε κονφερασιέ. Επειδή. Είστε καλή σα. Εγώ δεν κάνω. Να σα βάλουμε την επαρουσιά σα. Κοιτάξτε να σα πω το είδα καλά. Κάνε εσύ να με βάλετε σε δίκιο τι γίνεται. Καταρχήν σε ό,τι μπαίνω, μπαίνω μόνο. Αν σα ήμενα να με βάλετε εσεί, θα ήμουν στη θέση τη δική σα. Γι' αυτό μπαίνω μόνο και για να έχω άλλη θέση από τη δική σα. Απέλεσε το βήμα από εσά. Εντάξει. Δεν τα ξεχνάμε. Λοιπόν, επειδή έχετε πρόβλημα αντιπροσωπικού, πάρτε με ένα τηλέφωνο αν θέλετε να το λύσουμε. Γιατί αλλιώς λυπάμαι πάρα πολύ και θα σας μείνει μέσα σας. Τώρα, αν κύριε Κουτελάκη, εσείς γνωρίζετε ότι ο κύριος είχατε κάποια επαφή με τον κύριο Πούλιο, γιατί θεωρώ ότι για να μιλάτε τόσο πολύ με τα λόγου γνώσεως είχατε επαφή και σας πληροφόρησε. Και τότε δεν μπορεί να το ξέρετε από οποιονδήποτε κρίσιο. Αυτό έπρεπε για μένα ή από τον κύριο Πούλιο. Τώρα, για την αποτυχημένη αντιπροεδρία του κυρίου Λαδόπουλου που αναφερθήκατε, αυτά ήταν κάποια συμπεράσματα δικά σας, που από την τοποθέτηση του κυρίου Λαδόπουλου και διαστρεβλώνοντας κάποιες καταστάσεις, τις οδηγήσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια, ξεχάσαμε εντελώς και σκόπιμα φυσικά την αιτία που προέκυψε το γεγονός. Πιάσαμε μόνο το αποτέλεσμα. Για το φόνο δεν λέμε κουβέντα. Σαν ξαφνικά να σηκώθηκε ένας κύριος Λαδόπουλος, κατά τα άλλα σοβαρός άνθρωπος, να αρχίσει να λέει πράγματα που δεν έπρεπε. Προηγήθηκαν γεγονότα και φτάσαμε εκεί. Για τα γεγονότα τα έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Εσείς σαφώς και δεν μιλάτε, γιατί σας αφορούν, σας απασχολούν και είναι επιζήμια για εσάς. Γι' αυτό δεν μιλάτε. Αλλά επειδή τα ξέρουμε τα γεγονότα και από τα γεγονότα προέκυψε η συμπεριφορά του κ. Λαδόπουλου και το ότι βγήκε εκτός εαυτού, έχουμε μείνει μόνο στο θέμα και όχι στο προηγούμενο. Τώρα, εσείς λέτε ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι γλάστρα και η κυρία Ιακωβάκη λέει ότι θα είναι εντελώς φασιστική ο φασιστικός ο τρόπος της προεδρίας του. Θα πρέπει να συμφωνήσετε όμως τι απλά δύο θα είναι. Γιατί οι γλάστρες δεν έχουν φασισμό. Δεν αφήνετε να μιλήσει. Δεν κατάλαβα. Δεν τον αφήνετε να μιλήσει. Μα αναφερθείτε στο όνομά μου αν δεν κάνω λάθος. Όχι με κάποιο τρόπο. Δηλαδή με φαινέσατε και δεν το κατάλαβα, αν είναι κάτι τέτοιο να το κάνω και εσύ. Σαφώς. Έστω και στοιχεία ψυχολογίας που θα ήθελα και αν σας έπαιρνε η τηλεόραση την ώρα που μιλούσατε και ευχαριστώ θερμότατα διότι εάν μιλούσατε με λιγότερο μένος και λιγότερη κακία για το πρόσωπό μου θα έλεγα ότι απέτυχα. Μου επιβεβαιώνετε ότι έπραξε πάρα πολύ καλά. Ο τρόπος που μιλήσατε προδίδει αυτό που υπογράψατε ότι άλλα είναι τα κριτήρια που ήσασταν τόσο οξείς. Δεν έχω πέρα να σας ευχαριστήσω θερμότατα διότι μου επιβεβαιώνετε ότι η πράξη μου ήταν η πρέπει. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ
Με το δεδομένο ότι πρόσφατη είναι η εντολή του νεοσυμβιώτου του λαού, ανεξάρτητα αν μας ικανοποιεί ή δεν μας ικανοποιεί, αυτός αποφασίζει, αυτός αναθέτει, ο λαός αναθέσει τις 25 του μήνα τα πράγματα σε οποία τα αναθέσει. Και αυτά που τα σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως δεν έχουμε τη μοναδικότητα της διαχείρισης ή της ξυπνάδας. Δεν είναι μοναδικό φαινόμενο. Ούτε έχουμε τη μοναδικότητα του καλύτερου από τον άλλο. Ο καθένας κρίνεται. Και ξέρετε κάτι, η ζωή όλων και το έργο όλων μας εδώ μέσα. Και τα παρελθόντα χρόνια και τα τωρινά αλλά και τα μέλλοντα κρίνεται από τον ίδιο τον λαό. Και εδώ πέρα αυτό το οποίο γίνεται, αν μη τι άλλο, αν παρακολουθούσε ένας μικρός λαός, θα έλεγε ότι υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες ομάδες οι οποίες συνδιοικήσανε την πόλη, δημιουργήσανε και τώρα πραγματικά για τις θέσεις της διοίκησης σκοτώνουν. Και αυτό δεν αρμόζει σε ανθρώπους που έχουν επίπεδο κατ' εμένα. Να έχουν αντεπλήσεις τέτοιες. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι συνθετικά και τελειώνω κυρία συνθετικά να συνεισφέρουμε όλοι στην κοινή προσπάθεια να λειτουργήσουν όσο γίνεται καλύτερα οι οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα, τι είναι, σε αυτά που συμμετέχουν οι συνάδελφοί μας, να τους κρίνουμε, να τους ασκήσουμε κριτική, να τους βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε εμπειρία μεγαλύτερη, προκειμένου το έργο που θα πραχθεί να το εισπράξει ο λαός. Αυτό είναι το κριτήριο, δεν είναι κανένα άλλο προσωπικό εδώ μέσα και τίποτα άλλο. Με κανέναν δεν έχουμε εμείς αλλαγή στο κριτήριο, έχουμε με την ασκούμενη πολιτική και διοίκηση, την οποία θέλουμε να συμβάλλουμε να γίνει καλύτερη για τον κόσμο που σήμερα περνάει αυτή την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα ζωής. Και να εγκαταλειφθούν αυτές οι αντεκλήσεις, να μην τρώμε και τον χρόνο μας και να μην ακούμε και πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν κιόλα σε εμάς ως αξίες ζωής και ως ειδική υπόσταση. Η απόφαση της παρέτησης του κυρίου Πολίου ήταν προσωπική πλέον. Εγώ δεν παρέτησα από τη θέση του Πολίου. Εκείνος έστειλε ένα χαρτί και μάλιστα δεν είχε ούτε την ευαισθησία να έρθει να με ενημερώσει, να μου πει για ποιο λόγο παρετήθηκε. Τώρα, αν εκείνος, ας πούμε, ενημέρωσε την αντιπολίτευση γιατί παρετήθηκε και δεν ενημέρωσε εμένα, από εκεί και ύστερα καταλαβαίνω ότι είναι άλλοι λόγοι βέβαια. Εσείς είπατε ότι είχατε ενημερωθεί, έχετε ενημερωθεί εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι της παρέτησης. Μια ωραία πρωία μετά από ένα διοικητικό σχέδιο που είχατε και είχε κάνει μια πρόταση και το θέμα θα γίνει η συναισθίαση του καφέ στο Διογέννη με το οποίο διαφωνούσαμε. Μετά πέρασε την παρέτηση την άλλη μέρα το πρωί και δεν γράφει μέσα στην παρέτηση ούτε για ποιους λόγους παρέτηθηκε. Ούτε εγώ υποθέτω ότι είναι για προσωπική. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποιοι λόγοι, ειλικρινά σας λέω ότι εγώ δεν ξέρω. Προσπάθησα επανειλημμένως να έρθω σε επαφή μαζί του. Μήπως ανακαλέσει την απόφασή του, αλλά δυστυχώς δεν σήκωσε το τηλέφωνο και δεν έχει επικοινωνήσει μαζί. Δεν μπορεί όμως αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Το νομικό πρόσωπο πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να βάλουμε πρόεδρο. Τώρα, έγινε μια κριτική για το πρόσωπο του κ. Λαδόπουλου. Εγώ νομίζω ότι δεν αξίζει και δεν τιμά κανένα μας, γιατί πραγματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το είπα και την άλλη φορά, έχει και πολιτική αλλά και επαγγελματική διαδρομή στη Νέα Συνέδρια που δεν τιμά κανένα μας να τον κρίνει. Έχει κρυθεί και από το λαό της Νέας Συνέδρια σαν επαγγελματίας, αλλά έχει κρυθεί και σαν συνδικαλιστής από τους συναδέλφους. Τώρα, επειδή ήταν πρωτόγνωρο στα κοινά, ίσως να μην ξέρει και να μην εκτιμά πώς πρέπει να λειτουργήσει και πήρε τις αποφάσεις την άλλη φορά να πει ορισμένα πράγματα τα οποία σας είπα δεν είχαν το νόημα που μπορούμε εμείς να του προσδώσουμε. Το νόημα ήταν ότι πραγματικά μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είχε κανένα λόγο γιατί λέω και πάλι είναι τέτοια η πολιτική του διαδρομή που ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν δυνατόν να φτάσει σε κάποια φράση που να λέει σε κάποιον από τους εργαζόμενους να σηκωθεί να παραιτηθεί.
Τώρα, επειδή όλοι θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος και εκ των προτέρων, είναι πολύ δύσκολο να λέμε αν θα πετύχει ή θα αποτύχει. Εγώ προτείνω τον κύριο Λατόπουλο, γιατί ήταν αντιπρόεδρος και επειδή ήταν αντιπρόεδρος, θα τον προτείνω σαν πρόεδρο και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχω το παρόμοιο πρόβλημα, το ίδιο θα κάνω. Θα τον προτείνω σαν πρόεδρο και προτείνω και σαν αντιπρόεδρο την κυρία Νάνου. Και είπα και πάλι ότι εκ του αποτελέσματος όλοι θα κρυθούν. Εδώ θα είμαστε πάλι, εάν ο συγκεκριμένος ή όχι πετύχει το συγκεκριμένο, είναι μεγάλο νομικό πρόσωπο. Όλοι στηριζόμαστε σε αυτό το νομικό πρόσωπο και πιστεύω ότι ο κύριος Λαδόπουλος θα κάνει τα καλύτερα για να μπορέσει να είναι αντιάξιος της δημοσιογράφησης που κάναμε στο πρόσωπο. Κύριε Αναγνωστό, να μου λέτε, είναι και στο πρόσωπο του λαϊκού μέλους. Πρόεδρος ο κύριος Λαδόπουλος, αντιπρόεδρος του κύριου Αμάν, ο κύριος Κατσατουριάν. Εκτός. Να πω ήδη. Εκτός να είσαι και ναι και στα δύο. Ναι και στα δύο. Ναι και στα δύο. Η κυρία Ναι. Η κυρία Νάμπερ. Ναι. Ναι. Ο κύριος Πρόεδρος ο κ. Λαμπόπουλος, πρόεδρος ο κ. Λαμπόπουλος. Κύριος λοιπόν και στον πρόεδρο και στην αντιπρόεδρο, ο κ. Σπούλος είναι από, ο κ. Γιατζίδης. Ναι, ο κ. Κυρκής. Ναι, για προσωπικούς λόγους στον Άγγελο τον Βρετό,
ο οποίος είναι υποψήφιος συμμετοχικό στην Β' Αθηνών. Και βέβαια να αρχίσω και στον κύριο Σιούτα, δεν είναι εδώ πέρα καλή επιτυχία προσωπική στον κύριο Σιούτα, αλλά κακή επιτυχία στο ποτάμι μας. Καλή επιτυχία προσωπικός, καλή επιτυχία γενικώς. Στο δεύτερο θέμα, η λήψη απόφαση πρώτο περί προθεσμίας καταβολής του τέλους κοινόπιστων χώρων. Δεύτερο, περί καθορισμού του ποσοστού προκαταβολής για την χορήγηση άδεια κατάρτιση κοινόπιστου χώρου, καθώς και τρίτο περί του αριθμού δόσεων και την εξόπληση του υπολοιπόμενου ποσού της επιχειρησμίου. Στη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Δήμο, τον κύριο Δήμο, τον κύριο Κούπα, τους άλλους, η προκαταβολή να είναι 30% για τα περιφερειακά καταστήματα, 40% για τα καταστήματα της Ελλάδας, οι δόσεις να είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Τρεις δίμηνες να είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν το πήγαμε Νοέμβριο για να προλάβουν οι υπηρεσίες να κάνουν τους βεβαιωτικούς καταλόγους και η προθεσμία για να κάνει κάποιους αίτηση να εκπίπτει. Τέλος Απριλίου είναι η καταπληκτική. Από 3 Νοέμβριο και Οκτώβριο είναι σε τρίτο. Και αιτήσεις για να εκδίδει κάποιους πραγματοκαθίσματα ή οτιδήποτε χρειάζεται να είναι μέχρι την καταλογία πρώτου για να μπορεί και ο Δήμος να γνωρίσει μετά πού θα πάρει ο καθένας τα πραγματοκαθίσματα. Αυτά. Ο κύριος Κούπας, έχετε να συμπληρώσετε κάτι? Μόνο το έτσι. Καταρχήν, όσον αφορά την προκαταβολή, σας είπε ο κύριος Χωνιδάρης ότι ο νόμος προβλέπει ότι το ελάχιστο ποσό της προκαταβολής είναι 30%. Το μέγιστο αφήνεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξε μια αρχική σκέψη, τουλάχιστον για τα καταστήματα της πλατείας, η προκαταβολή να ανέλθει σε όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό, στο 78%. Επικράτησε η λογική όμως ότι στις εποχές που ζούμε και δεδομένου ότι πέρα από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι και την ίδια δυσκολία αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες, θεωρήσαμε σκόπιμο να υπάρξει μια διαφοροποίηση, μικρή διαφοροποίηση για τα καταστήματα της πλατείας και τα καταστήματα της περιφέρειας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ποσοστό 40% για τα καταστήματα της πλατείας και 30% για τα υπόλοιπα. Δεύτερον, να πληροφορήσω το σώμα ότι αυτή τη στιγμή
το συνολικό ποσό της οφειλής από τα καταστήματα της πλατείας για το έτος 2014 ανέρχεται περίπου, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, γι' αυτό λέω περίπου, στις 60.000, δεν υπερβαίνει το ποσό, είναι κάτι τόσο. Ένα ποσό 60.000 δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, δεν είναι και χαμηλό. 60 δεν είναι χαμηλό κατά την εκτίμηση στη δική μου, για κάποιος μπορεί να είναι. Και εξηγούμε γιατί. Γιατί εκείνο που παρατηρούμε και σε άλλο θέμα που έχουμε παρακάτω στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι με αργούς ρυθμούς φέτος είναι γεγονός, αλλά σταθερά όλα τα χρήματα που έρχονται από την κεντρική ουσία προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι περικεκομένα. Με αυτή λοιπόν τη λογική εμείς καταβάλουμε τα τελευταία χρόνια ο Δήμαρχος και συνεχίζουν οι υπηρεσίες και ο Διονύσης και εγώ σαν του Δήμαρχος Οικονομικών καταβάλουμε και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Δήμος να εισπράττει αυτά που του οφείλονται. Με πνεύμα ευαισθησίας όμως προς τους πολίτες και με διάθεση όπου ο νόμος το επιτρέπει με διάθεση διευκόλυνσης των πολιτών και των δημοτών. Αυτά, κάτι άλλο νομίζω. Ερωτήσεις. Άλλο, ερωτήσεις. Ερωτήσεις πρώτα, ο κύριος Κουτελιάκης. Και μετά ο κύριος Πάρκος. Μια πολύ απλή ερώτηση, δεν ξέρω τι να απαντήσει, για αυτό που πιστεύω να τους αναζητήσω. Έχω την αίσθηση, αλλά μόνο την αίσθηση, όχι τη βεβαιότητα, ότι αυτού του τύπου οι αποφάσεις που καλύπτουν το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει και καλώς και δεν έχουμε αντίρρηση, θα πούμε και την πρότασή μας, είναι κανονιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή είναι αντίστοιχη λογική με τις αποφάσεις όταν καθιερώνουμε και αυξάνουμε ή μειώνουμε τα τέλη διαφήμισης, τα τέλη κατάληψης του πεζοδρομίου, ότι προσδιορίζουμε ειδικότερους όρους σύσφραξης κτλ. Εάν έχω δίκαιο, που μπορεί να είναι άδικο, σαν κανονιστική απόφαση, όφιλε να περάσει προηγούμενα, δυστυχώς, αν ισχύει αυτό που λέω, από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Δεν το λέω για διαδικαστικό πόλεμο, το λέω να το τσεκάρετε. Δεν το λέω. Θα ψηφίσουμε ό,τι θα κάνουμε μια πρόταση, αλλά θα πάμε να συνεννοηθούμε για να ψηφίσουμε και την πρόταση. Δεν το λέω για διάφορα σε κάτι. Σε κάτι ουσιαστικό. Ελέγξτε όμω αυτό την επιφύλαξη και το ερώτημα που είναι. Είναι κανονιστική αυτού του χαρακτήρα η απόφαση. Αν είναι κανονιστική, πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Εάν το ελέγξατε και δεν εντάξει, θα προσπαθούμε να προχωρήσουμε για να είναι νομίμως ληφθήσει η απόφαση. Δεν το λέω στα πλαίσια διαφωνίας. Δεν το λέω στα πλαίσια διαφωνίας. Δεν το ξέρω. Ο νόμος όπως του έρθει λέει μια δημοτικά συμβουλία. Α, τα δημοτικά συμβουλία αποφασίζουν. Αλλά κατόπιν της συνήθειας, αν επιλέγω το πάνω στην ποιότητα ζωής μου. Όχι στην ποιότητα ζωής μου. Κύριε Πάτρο, είπατε ότι, δεν ξέρω τι είπατε, ότι πρέπει τις 31 Ιανουαρίου από το που σημαίνει ότι αν κάποιος αποφασίσει να ανοίξει ένα κατάστημα κάπου το... Άρα παρόλα αυτά πρέπει να κάνει κάθε χρόνο έτσι, κάτι να θα μελειώνει να κάνει αυτό. Εγώ έχω αμφιβολία, άμα λέει ο Θωμάς έτσι. Αλλά νομίζω και για την περιφέρεια και για την παραγωγή ότι εφόσον μπαίνουμε στη διαδικασία και σωστά να ορίσουμε το πώς προκαταβολή, ότι η προκαταβολή, μιλάω για την πρώτη πτώση, δεν πρέπει να είναι το 30-40, αλλά πρέπει να είναι το 25%. Το 30% και για το κέντρο. Αυτά.
αφού έχουμε όριο. Έχετε δίκιο και δική μου παράδειγμα. Αυτά είναι χειμωνιά. Αυτά τα λεφτά είναι χειμωνιά. Γιατί γεννάει ο Φλεβάρη. Ο Γεννάει ο Φλεβάρη ή όλοι χτυπάνε μύχε. Λέω εγώ, από το καλοκαίρι αρχίζει και γι' αυτό εμείς τότε, σας θυμίζω, για όσοι ήταν παλιοί, ατύπως, χωρίς να το λέει ο νόμος, τότε, είχαμε καθιερώσει άτυπα χωρίς δημοτικό συμβούλιο να πληρώνουν επεδόσεις. Παράτυπα δηλαδή. Είχαμε μηδέν χρημάτων μας, όχι νομιμότατα όπως γίνεται τώρα, για να διευκολύνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτείνω 30% για όλους και όχι 30 και 40, 30 για όλους. Ο κύριος Βερνός. Και εγώ θα έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι, να εξαπλίσουμε τα περιθώρια του νόμου με την έννοια δηλαδή της πρώτης δόσης ή προκαταβολής όπως αναφέρεται να πάει στο χαμηλότερο πληρωτικό των αγκρίων και να εκμεριστεί μετά στην τριβή στο λιμάνι όπως έγινε το καθένα. Και φυσικά να πούμε κάτι το οποίο το παρατηρήσουμε εύστοχα. Ότι μειώνεται συνεχώς η κρατική χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης. Γεμάτα ταμεία έχουμε αυτό το τραγούδι. Ας να τελειώσουν αυτό. Θα φαγωθούν γεμάτα ταμεία. Θα φαγωθούν τα λιγότερα. Να πούμε και κάτι παιδί. Θα μου τα αφήσουν να τα βγουν και να τα βγουν. Επειδή ακριβώς είστε εκλογές και ένα από τα θέματα που παίζουν είναι δίθεν ότι ο Έρφια θα πάει στην τοπική διοίκηση, χιλιοϊπωμένο θέμα κτλ. Έτσι το είπε κάποιος, πήγαμε, Σαμάρα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και να έχουμε στο μυαλό μας, εκεί που συμμετέχουμε στα παραπάνω όργανα, είναι να δημιουργούμε και τους κανόνες διεκδίκησης αυτών που δικαιούνται την τοπική διοίκηση. Γιατί κάποια στιγμή θα είναι μοναδικοί χρηματοδότες οι ιδιώτες, είτε επαγγελματίες, είτε κάτοικοι, και τότε δεν θα φύγει τίποτα. Και τα λεφτά τα οποία μπορεί να υπάρχουν σαν μαξιλάρι που θα λένε εντός του Δήμου, σε λίγα. Συμμετέχουν σε μπράβο, μπράβο. Γιατί σε λίγους μήνες ή χρόνια αγοράζοντας ένα οικόπεδο από εκεί, ένα άλλο από εκεί, πληρώντας κάποια πιστώματα ενωτικά αλλού, το μαξιλάρι θα γίνει σημαντικό. Γι' αυτό προσέξτε το. Κύριε Βέντο, συνεχίστε. Είδατε τις δημιουργίες όρεξης του λογιακού. Να διεκδικήσουμε λοιπόν για αυτά που πρέπει και να ψηφίσουμε σωστά την Κυριακή σε αυτό που πρέπει για αυτή τη διεκδίκηση. Και υπάρχουν λύσεις ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης όπως σήμερα. Για να το κλείσουμε το θέμα, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να πάμε στην ίδια κατηγορία τα μαγαζιά της πλατείας και τα μαγαζιά της περιφέρειας. Τα μαγαζιά της πλατείας, ας πούμε, διακυρώνονται πάρα πολλά λεφτά σε σχέση με τα μαγαζιά της περιφέρειας. Εξάρτητα, να σας πω κάτι. Αυτοί όλοι έχουν της πλατείας, εγώ το λέω και ανοιχτά, είναι απόρταγοι. Το τελευταίο πράγμα που αντιμετωπίζουν είναι να πληρώσουν το Δήμο. Πληρώνουν όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους. Και τα δίκαια είναι λιγάκι επιπλέον, αλλά την τελευταία αυτή είναι το Δήμο. Λοιπόν, δεν έχουν και την καλύτερη συμπεριφορά. Εγώ νομίζω ότι και λίγο του έχουν πάρει το 40%. Και δεύτερον, ότι εκεί που επιμένουν πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί τώρα το σουβλάκι του Αλέπου που είναι στην άλλο νέα σπίτι, α πούμε, και το σουβλάκι και του Γιώργου εδώ πέρα να κάνει. Ο νόμο τα έλεγε κατηγορία. Κάνει τα έλεγε κατηγορία για το σουβλάκι του Αλέπου. Το φιλέτο τη νέα σπίτι αυτή τη στιγμή και εκμεταλλεύουν. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ότι τα καταστήματα της πλατείας και η περιπλατεία, όχι μόνο καταστήματα, γιατί είναι για το σύνολο, είναι και για τα περίπτερα και για τα μαγαζιά, έχει πολύ περισσότερο ανατετραγωνικό από την επαρχία. Η επαρχία δεν έχει. Το ένα έχει 140, 130 και τα άλλο έχει 90. Δηλαδή ήδη η περιφέρεια και το πλήθος είναι 15% και το γειτονικό είναι 400. Μπορεί να βρει τώρα κάποιο λίγο. Συγγνώμη, αλλά μας έχουν βάλει κάτι γράμματα, σας ελίξεσαι, να διαβάζονται. Ναι, 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 ναι
όταν περάσαμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ότι για την ασφάλεια των αυτοκινήτων θα ζητήσουμε μια τρίτη παράταση, ώστε να οργανωθούμε και μετά από τρεις μήνες να κάνουμε διαγωνισμό. Δεν θα εμφανιστεί κάποιος για αυτό το διαγωνισμό, γιατί δεν έχετε κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να προχωρήσουμε στην απευθείας ανάθεση, πρέπει να υπάρχει άμονος διαγωνισμός. Ζητάμε λοιπόν μια παράταση που δεν είναι για τα ασφαλιστήρια των αυτοκινήτων. Είναι πολύ παράγοντες αυτό το σημείο. Το τρίτο θέμα. Τέταρτο. Συνδρομές, εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2015. Υπηρεσίες του ήταν, είναι ένα μοντέλο που έχουν νομική βάση δεδομένων, είναι η Δήμος Τράπεζα Εσωτερικών Πληροφοριών, είναι μια συνδρομή που δεν είναι κτλ. Υπάρχει αντίρρηση, τώρα ξέρεις, Gracias.
Thank you.